Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα σας έχω ένα προϊόν που το έχω προτείνει πάρα πολλές φορές σε διάφορα βίντεο και είναι το υπέρτατο κουτί για αυτό εδώ το budget που θα το δούμε αμέσως μετά το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο. Που και σήμερα ποιο θα είναι το Good Offer 24, κυρίες και κύριοι, που εκεί πέρα θα βρείτε κλειδιά για Windows σε πάρα πολύ καλές τιμές. Έχω link κάτω στην περιγραφή που μπορείτε να το πατήσετε. Πάτε στο καλάθι σας, βάζετε και τον κωδικό JUST20 για 20% έκπτωση και ενεργοποιείτε τα Windows σας πάρα πολύ οικονομικά. Πάμε να δούμε την κουτάρα που έχουμε για σήμερα. Η Be Quiet λοιπόν μου έστειλε σήμερα το PureBase 500DX στο λευκό χρωματισμό που κατ' εμέ είναι και το πιο όμορφο από τα δύο γιατί βγαίνει και σε μαύρο και είναι ένα κουτί που σας το έχω προτείνει πάρα πολλές φορές γιατί τα συνδυάζει λίγο απ' όλα. Έχει και την καγκουριά, έχει καλούς χώρους, έχει καλό airflow, καλή ποιότητα και γενικότερα έχει πολύ καλά πράγματα για την τιμή και για τα χρήματα που ζητάει. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως κατευθείαν για να το τσικάρουμε λίγο καλύτερα. Φυσικά, όπως πάντα, έτσι και σήμερα θα ξεκινήσουμε με την ποιότητα κατασκευής. Στα χέρια μου λοιπόν είπα ότι έχω την λευκή έκδοση, βγαίνει και σε μαύρο. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με τη στιβαρότητα που έχει το κουτί. Η ποιότητα των λαμαρίνων είναι πάρα πολύ καλή. Το ίδιο και η βαφή. Νιώθεις δηλαδή ότι είναι κάτι προσεγμένο και κάτι καλοφτιαγμένο. Παντού έχουμε ωραίες χειρόβιδες έτσι σε μαύρο χρωματισμό για να έχουμε την αντίθεση. Παντού χρησιμοποιούνται λαστιχάκια για το τζάμι και πάνω στις βίδες για να μην το χαράξουμε. Και γενικότερα από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα καλοφτιαγμένο κουτί. Αυτή τη στιγμή το έχω και σε λειτουργία για να δούμε μέσα λίγο τους ανεμιστήρες και τα χρωματάκια που έχει. Γιατί ναι, μεν μπορεί να μην έχουμε RGB ανεμιστήρες, αλλά έχουμε ARGB LED-ταινίες. Τόσο στο μπροστινό μέρος που θα σας δείξω στη συνέχεια, αλλά και μέσα και πάμε να τα δούμε λίγο καλύτερα. Θα αρχίσουμε με τους ανεμιστήρες που έχει προεγκατεστημένους. Μιλάμε για 3 14 ανεμιστήρες. Έχουμε έναν στο πίσω μέρος, έναν στο πάνω μέρος και έναν στο μπροστινό μέρος. Είναι οι PureWinds 2 οι συγκεκριμένοι ανεμιστήρες, πολύ ποιοτικοί. Ναι, μεν δεν έχουν RGB πάνω για να είναι πανηγυριώτικοι, παρόλα αυτά είναι αρκετά αθόρυβοι και έχουν καλές επιδόσεις. Από θέμα καγκουρίασης όμως, τι συμβαίνει μέσα στο συγκεκριμένο κουτί, κάτι θα βλέπετε ίσως αχνά να φέγγει εδώ μέσα. Έχουμε μια λεντοτενία, κυρίες και κύριοι, στο πάνω μέρος, έτσι πέρα-πέρα, όσο φαίνεται τώρα πάνω στο χέρι μου, η οποία είναι ARGB, οπότε κάθε λεντάκι χειρίζεται διαφορετικά. Έχει κουμπάκι εδώ πάνω για να την δουλέψουμε, όπως επίσης και τρύπινη σύνδεση για τη μητρική μας. Και το ίδιο συμβαίνει και στο μπροστινό μέρος. Βλέπετε, έχουμε σίτα στο μπροστινό μέρος, υπάρχει φυσικά φίλτρο από μέσα για να μην μπαίνει σκόνη μέσα στο κουτί. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πολύ καλό airflow, συν ότι έχουμε και την ομορφιά εδώ πέρα που είναι πάλι δύο ARGB λεντοτενίες που επίσης χειρίζονται με το κουμπάκι που έχουμε εδώ πάνω. Μιας και λέω κουμπάκι και κουμπάκι εδώ πάνω, καθίστε να σας τα δείξω και λίγο καλύτερα. Ξεκινάμε από δεξιά προς τα αριστερά. Το πρώτο που βλέπουμε είναι ένα μικρό κουμπάκι για την διαχείριση των RGB. Ξαναλέω, έχει και τρύπινο μέσα το κουτί που μπορούμε να το συνδέσουμε στη μητρική για να κάνουμε από εκεί πέρα το χειρισμό. Συνεχίζουμε με μια υποδοχή για ακουστικά 3,5 χιλιοστών, άλλη μια 3,5 χιλιοστών για μικρόφωνο. Το μεγάλο κουμπί on-off, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο για reset, οπότε ναι, καλό θα ήταν να υπήρχε. Συνεχίζουμε με μια USB 3, Type-A συγκεκριμένη, και μια 3,1 η οποία είναι και Type-C. Γενικότερα το front I.O. είναι καλό, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, αλλά είναι καλό. Θα ήθελα για παράδειγμα να είχα δύο Type-A USB για να είχαμε έτσι περισσότερες επιλογές. Τώρα, τι μένει να τσεκάρουμε στο συγκεκριμένο, μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά και να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια νούμερα. Ξεκινάμε με το μήκος της πρίκτρας του επεξεργαστή που παίρνει μέχρι και 190 χιλιοστά και η κάρτα γραφικών που μπορεί να δεχτεί το συγκεκριμένο κουτί είναι μέχρι και 369 χιλιοστά. Οπότε μπορούμε να βάλουμε άνετα κάποια πολύ μεγάλη κάρτα γραφικών. Στο μπροστά μέρος μπορούμε να βάλουμε μέχρι και τριπλό ψυγείο, 360 χιλιοστά. Στο πάνω μέρος τώρα, που έχουμε και τον προεγκατεστημένο 14, μπορούμε να βάλουμε ένα 240 ψυγείο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα το πρότεινα γιατί δεν έχει πολύ χώρο στο ύψος, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα με τις RAM. Μπορούμε όμως κανονικά να βάλουμε και έναν δεύτερο 14 ανεμιστήρα και το ψυγείο να το έχουμε μπροστά. Τέλος, η τελευταία υποδοχή είναι και μία πίσω που έχουμε πάλι έναν 14 ανεμιστήρα που μπορούμε να βάλουμε και έναν 12 αν θελήσουμε έτσι κάτι μικρότερο. Το μπροστινό μέσα τμήμα του κουτιού που μπορούμε να το βλέπουμε επειδή έχει και τζάμι στο πλάι, μπορούμε να βάλουμε ATX μητρική. Όπως επίσης θα δείτε εδώ πέρα 1, 2, 3, 4 και άλλες 4 από κάτω τριπούλες που μπορούμε να βάλουμε 2,5 SSD. Από θέμα φιλτραρίσματος τώρα, πώς θα πηγαίνει το συγκεκριμένο κουτί, θα σας δείξω αμέσως. Θα ξεκινήσω με το πάνω φίλτρο που μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, μεν μιλάμε για μαγνητικό φίλτρο, αλλά δεν είναι και ένα τα σκέτα φίλτρα που απλά έχουν δύο μαγνήτες από κάτω και πιάνουν. Έχει ένα πλαστικό έτσι πλαίσιο γύρω-γύρω που το κάνει πολύ πιο στιβαρό και πολύ πιο εύκολο και να το κεντράρουμε κιόλας πάνω εδώ στο κουτί. Ερχόμαστε, κάνουμε ένα έτσι
Μπήκε και έτοιμο και έχουμε και τον Be Quiet εδώ πέρα για να το βλέπουμε και να το καμαρώνουμε. Στο μπροστινό μέρος, εφόσον βγάλουμε την πρόσωψη, έχουμε ένα φίλτρο και για τους τρεις ανεμιστήρες και από κάτω κάνουμε ένα έτσι σύρτα ρωτό και βγάζουμε ένα ολόκληρο φίλτρο που είναι σε όλο τον πάτο. Δεν είναι μόνο για το τροφοδοτικό, πιάνει όλο το κάτω τμήμα. Ωραίο το μπροστινό μέρος και το μέσα μέρος του κουτιού, για να δούμε όμως τι συμβαίνει και από πίσω. Θα ξεκινήσω με το κάτω μέρος που είναι το μέρος για το τροφοδοτικό που μπορούμε να βάλουμε μέχρι και 258 χιλιοστά, οπότε μπαίνει και μεγάλο τροφοδοτικό, σύν ότι έχουμε και χώρο εδώ για τα καλώδια. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι το τροφοδοτικό δεν μπαίνει από το πλάι, αλλά έχει μία βάση με 4 χειρόβιδες που τις ξεβιδώνουμε και βάζουμε το τροφοδοτικό και το συρταρώνουμε έτσι προς τα μέσα πολύ ωραία και πολύ εύκολα. Για να προχωρήσουμε όμως και να δούμε και τα άλλα πραγματάκια που συμβαίνουν εδώ από κάτω, συνεχίζουμε με το cage που έχουμε για τους 2-3 εμισάρτητες σκληρούς δίσκους, που πάλι ξεβιδώνουμε αυτές τις δύο χειρόβιδες πολύ εύκολα και μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Έτσι συρταρωτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν τελειώνουν όμως εδώ πέρα οι σκληροί δίσκοι. Μπορούμε να βάλουμε δύο ακόμη SSD στο πάνω εδώ μέρος. Πάλι με μια χειρόβιδα ξεβιδώνει και βγαίνει αυτή η βάση. Ξεβιδώνουμε τους SSD και το ξαναβάζουμε μέσα. Και τι άλλα πράγματα συμβαίνουν εδώ από πίσω? Καλό cable management. Έχουμε περίπου 1,5 δάχτυλο πάχος στο πίσω μέρος του κουτιού για να μπορούμε να στηβάξουμε πολύ όμορφα τα καλώδιά μας. Σύν ότι έχει και αυτά εδώ τα βέλκρο προεγκατεστημένα πάνω το κουτί για να περάσουμε έτσι όμορφα τα καλώδια και να κάνουμε ένα σωστό cable management. Στο πίσω μέρος όμως δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε ένα ακόμα εξάρτημα που πρέπει να δείξω, που είναι το πίσω καπάκι. Συνήθως δεν το δείχνω ποτέ στα βίντεο γιατί είναι κάτι αδιάφορο, είναι ένα σκέτο καπάκι. Εδώ πέρα όμως τα πράγματα αλλάζουν λίγο. Γιατί αλλάζουν όμως? Ναι, μεν εδώ είναι ένα σκέτο καπάκι, αλλά αν το γυρίσουμε από την άλλη, από μέσα βλέπουμε αυτό εδώ το μονωτικό υλικό. Στην ουσία είναι κάτι σαν σφουγγάρι που το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται για ηχομόνωση, οπότε είναι λίγο πιο αθόρυβο ακόμα το κουτί. Εντάξει, εξάλλου λέγεται Be Quiet, οπότε πρέπει να κάνουν τα πάντα για να έχουν ένα αθόρυβο σύστημα και αλήθεια είναι με το συγκεκριμένο κουτί το πετυχαίνουν πάρα πολύ καλά. Το τελευταίο χαρακτηριστικό που κάνει το συγκεκριμένο κουτί τόσο καλό είναι η τιμή του, γιατί παίζει γύρω στα 90 με 100 ευρώ ανάλογα στο κατάστημα και την περίοδο που θα το βρείτε. Για τα χρήματα που ζητάει λοιπόν, έχουμε πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, τρεις καλούς ποιοτικούς προεγκατεστημένους ανεμιστήρες, ARGB για να έχουμε και τον κακουρλίκι, LED ταινία μπροστά και στο πάνω μέρος. Οπότε τι άλλο να ζητήσει κανείς, σύν ότι έχουμε και χώρους, πρέπει να το πω και αυτό. Οπότε παιδιά μου, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε ένα σύνδεσμο από το συγκεκριμένο κουτί, είτε στο λευκό είτε στο μαύρο χρωματισμό. Η αλήθεια είναι το λευκό είναι λίγο πιο ωραίο γιατί κάνει περισσότερη αντίθεση με τα RGB που έχει μέσα, οπότε φαίνονται και λίγο καλύτερα. Τσεκάρετε το όμως και δείτε κι εσείς ποιο σας βολεύει περισσότερο. Εγώ το πρότεινα πριν το δούμε έτσι καλύτερα στο συγκεκριμένο βίντεο και θα συνεχίσω να το προτείνω ακόμα περισσότερο μετά από αυτό εδώ το βίντεο. Επίσης, τι άλλο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή λοιπόν για να κλείνουμε σιγά σιγά, θα βρείτε Facebook και Instagram δικά μου. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί να βάζω έξτρα υλικό, κυρίες και κύριοι. Κουμπί συμμετοχής που να το πατήσετε στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ αυτό το κανάλι και έχετε κάποια πλέον εκτήματα, οπότε να το τσεκάρετε. Και τέλος, θέλω να κάνετε μια εγγραφή, ένα σχόλιο, ένα like, γιατί και είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!